Καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Τετάρτη σήμερα και εμείς εδώ, όπως κάθε μέρα, να συγκρατήσουμε παρέα με πολύ ενδιαφέροντα θεματάκια μέχρι τις 9.30. Μετά από δική σας παρότρινση στα social media του καναλιού και της εκπομπής, μας ζητήσατε να σας παρουσιάζουμε πιο πολύ μόδα, καθώς σας αρέσει ο τρόπος που το παρουσιάζουμε στην εκπομπή και θέλετε να μάθετε κάποιες νέες προτάσεις. Έτσι και εμείς δεν σας χαλάσαμε χατήρι, μιας και η νέα σεζόν φθινόπωρο χειμώνας έχει μπει κατά καλά, οι στυλιστικές προτάσεις είναι άπειρες, συγκεντρώσαμε και εσάς κάποιες ιδέες, ώστε να πάρετε μια γεύση, το τι είναι το τελευταίο trend αυτήν την περίοδο, θα σας δείξουμε φωτογραφίες, θα σχολιάσουμε, να έχετε κι εσείς μια εικόνα. Πάμε να δούμε. Το κλασικό λευκό μπλουζάκι. Στις φετινές πασαρελές διασύμων, των διασύμων οίκο μόδας, ξεχώρισε το απλό μπλουζάκι, ένα απλό φανελάκι, το γνωστό σε όλες με το σιραντάκι, το οποίο έκανε πάταγο στα 90s. Κυρίως σε λευκό χρώμα πάντα. Πρόκειται για ένα πασπαρτού κομμάτι της γυναικείας ντουλάπας, ταιριάζει με όλα, με τζινάκια, με παντελόνια, πιο freestyle, με φούστες, με φόρμες. Μπορεί να φορεθεί από το πρωί έως το βράδυ και ιδιαίτερα ταιριάζει με παντελόνι δερμάτινο ή pencil φούστα. Είναι μια πρόταση από τους fashion experts. Πάμε να δούμε το επόμενο. Ολόσωμες φόρμες για σαγηνευτικές εμφανίσεις. Φόρμες φτιαγμένες από μια ποικιλία υλικών, είτε πιο απλά υφάσματα, είτε λίγο πιο καλά. Φόρμες σε μοτίβα, μονόχρωμες, έχουν κυριαρχήσει στις πασαρέλες το φθινόπωρο χειμώνα 2022-2023. Πάρα πολλοί σχεδιαστές των οίκων όπως Dior, Nancy Dojaka παρουσίασαν μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτά ολόσωμα που βλέπετε. Και όποια είναι τολμηρή και μπορεί να φορέσει και να υποστηρίξει ένα τέτοιο outfit, να το κάνει, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει must, γιατί είναι και άνετο. Φοράς ένα ολόσωμο και τέλος. Πάμε στην επόμενη πρόταση. Μίνι φούστες για τις πιο τολμηρές. Οι υπερβολικά κοντές φούστες θα φορεθούν πάρα πολύ φέτος. Είναι τάση, είτε πλισέ, είτε printed, είτε δερμάτινες. Είναι ένα ρούχο το οποίο πρέπει να είναι must στη φετινή σας ντουλάπα. Θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες έχουμε τολμήσει να φορέσουμε μια τόσο κοντή φούστα. Ήταν παλιά στη μόδα, ξαναβγήκε και τώρα. Την είδαμε σε όλους τους οίκους μόδας. Και θεωρώ ότι πρέπει να ξαναβγεί γιατί κολακεύει πάρα πολύ τη γυναίκα. Πάμε στην επόμενη πρωτασούλα. Γυναικεία κοστούμια σε όλες τις μορφές. Ακόμα μια τάση που θα δούμε φέτος το χειμώνα. Σε στενή oversize στη γραμμή δεν έχει σημασία, αλλά θα φορεθούν όλα εξίσου. Επίσης τα κοστούμια που περιλαμβάνουν τρία κομμάτια όπως σακάκι, γυλαίκο και παντελόνι εκτός των άλλων θα λατρευτούν από τις fashion icons γιατί ξεχωρίζουν και θυμίζουν μια εποχή από 60s. Επίσης trendy για την εποχή αυτή θα είναι και το ταγέρ. Το ταγέρ επιστρέφει δυναμικά και μας δίνει την ευκαιρία να τη δούμε σικάτα και θηλυκά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είδαμε και από τον Νίκο Σανέλ. Για να δούμε τώρα κάτι άλλο που επιστρέφει δυναμικά. Μόδα 2000. Ακόμη μία σεζόν που η μόδα 2000 θα παραμείνει στην κορυφή. Αυτό σημαίνει ότι τα χαμηλοκάβαλα ρούχα, οι super mini φούστες όπως σας είπα πριν, τα jean, τα crop tops θα συνεχίσουν να έχουν τη τιμητική τους και φέτος. Θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες έχουμε στην ντουλάπα μας κάτι από αυτά τα κομμάτια, οπότε θα είμαστε μέσα στην τάση. Για να δούμε το επόμενο. Ρούχα με παγέτες, γενικότερα ρούχα με λάμψη θα δούμε αυτή τη σεζόν. Παράδειγμα σαν την μπλούζα που φοράω, φουλ παγέτα, είναι μια γκλάμαρους εμφάνιση. Μια μικρή πινελιά μέσα στο χειμώνα λάμψης που όλες χρειαζόμαστε. Μπορούμε να επιλέξουμε παγέτες σε μεταλλικό χρώμα, χρωματιστές, μαύρες, ό,τι και να επιλέξετε. Πιστέψτε με, θα εντυπωσιάσετε γιατί είναι κάτι το οποίο δίνει αυτό το παραπάνω στην εμφάνιση. Ειδικά όταν πρόκειται για νυχτερινή εμφάνιση, που πέφτουν και τα φώτα και τα ανακλάει όλο αυτό το ρούχο και γίνεται κάτι wow. Πάμε στο επόμενο. Πλεχτά.
Την τελευταία σεζόν, τα χειροποίητα πλεκτά έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα υψηλή θέση και στις προτιμήσεις των ειδικών της μόδας. Τα μπλουζάκια, τα φορέματα αλλά και τα pullover που είδαμε στις πασαρέλες των διασύμων οίκων αποδεικνύουν περίτρανα πως το πλεκτρό έχει επιστρέψει και θα μείνει. Για να δούμε το επόμενο. Διαφάνεια, κονσές και λιντζερί style, εντάξει, τα αγαπημένα μου. Είναι στεγνευτικά, ακροστηλικά, αποκαλυπτικά ρούχα, τόσο όσο βέβαια. Οι κονσέδες, και τα τύπου λιντζερί θα είναι για ακόμη μια σεζόν στην κορυφή, να γνωρίζετε. Αν λοιπόν σας αρέσει να τραβάτε την προσοχή και έχετε δηλαδή αυτό το στυλ, σας το προτείνω επιφύλακτα. Έτσι αποκτήσετε μια ιδιαίτερη γοητεία και μπορείτε να θετήσετε αυτή τη τάση όπου σε κάθε γυναίκα πηγαίνει. Και αφού σας ενημέρωσα περί μόδας και πήρατε έτσι μια ιδέα του τι θα φορεθεί, πάμε λίγο να ανεβάσουμε ένταση, να γελάσουμε πρωί-πρωί, να ξυπνήσουμε καλά, να δούμε ένα βίντεο από Radio Arpilla, να μας φτιάξει τη διάθεση. Για πάμε. Ένα pot pourri θα το έλεγε κανείς. Έτσι, χρήσιμο, ένα χρήσιμο pot pourri από τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, στο Μέγαρο Μαξίμου και έχω απέναντί μου τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγο πριν από την αναχώρησή του για την Αίγυπτο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νίκο, με σκίζεις. Πετάω σε τρεις ώρες και ούτε βρακή δεν έχω ετοιμάσει. Πόσο θα μείνετε στην Αίγυπτο? Το πλάνο ήταν για τριημεράκι, αλλά εκεί όμως θα φάω Πρωθυπουργός της, που είναι και πολύ φίλος μου, τρέκα τη ζόρια με την αντιπολίτευση και θα ράξω και να το βοηθήσω. Οπότε καμιά εβδομάδα υπολογίζω. Θα υποκλέψετε συνομιλίες στην Αίγυπτο? Εδώ υπέκλεψα στην Ελλάδα, ρε. Εκεί που δεν με ξέρει κανείς, θα μας ίσω. Μπορεί να φτάσουμε σε εκλογές, κύριε Πρόεδρε, με το παράνομο αυτό κακόβουλο λογισμικό να λειτουργεί ακόμη? Παράνομα λογισμικά υπάρχουν 500 περίπου. Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν να βρούμε το καλύτερο από αυτά τα 500 λογισμικά? Πόσα reviews διάβασα στο PC World, στο CNET, στο Wired, στο Linux Central και στο PC Magazine. Χώθηκα πολύ βαθιά στο σκοτεινό ίντερνετ. Γνώρισα ομάδες hacker, τους Anonymous Greece και USA, σε σκοτεινά σοκάκια, σε υπόγεια τίνγκα στο λάπτοπ, και το βρήκα. Καμία εξέταση δεν έγινε, καμία άρση απορρίτου, καμία προσπάθεια έρευνας. Και αυτό συμβαίνει γιατί αυτό επέλεξε... Η απάντησή μου είναι καμία απόδειξη για αυτά τα οποία γράφονται. Μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα στοιχεία, αλλά ακούγονται πολλά στην πιάτσα, κύριε Πρόεδρε. Στα πιάτσα μου τι ακούγεται στην πιάτσα. Μη μου γυρνά στα μυαλά. Είμαι στα όρια. Ηρέμησε. Τρελαίνομαι, ρε Νίκο. Ναι, αλλά μπορεί να σπάσει το γραφείο σου. Δεν σπάει, ρε. Είναι μαόνι από τα καλά. 35 χρόνια το έχω. Μιλάμε αθάνατο. Αν και Νοέμβριος. Παίζουν ακόμα κουνούπια, ε. Ας το διάλο μαζάλισες, κολοκούνουπο. Το ακούω ακόμα να πετάει, ρε, συμπρόεδρε. Ρίξε ένα break να σηκωθώ να το σκοτώσω. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Εσύ θα την πληρώσεις την ύφη. Πόλη της Ύλης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αγρίεψε. Ο Πασοξής είναι σε κατάσταση αμόκ. Έχουμε πρόβλημα. Αγρίεψε στο τέλος το αγόρι αυτό. Πάρα πολύ. Αγρίεψε. Βγήκε από τα ρούχα του. Χτύπησε χέρι στο τραπέζι. Μοναδικά βιντεάκια από Radio Arpilla, κάθε φορά απολαυστικά. Μας κάνουν να γελάμε, μας αρέσουν πάρα πολύ. Μας ζητάτε κι εσείς βέβαια συνέχεια να σας δείχνουμε. Τώρα πάμε να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε και θα είναι κοντά μας η Artemis. Ζωντανέψτε τις εικόνες των αναμνήσεών σας. Δώστε μια vintage αισθητική και δημιουργήστε μια μοναδική ατμόσφαιρα με τα χρώματα κυμολίας All Times. Από την Κοσμοχρώμη. Και επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, έχω κοντά μου την αγαπημένη μου Άρτεμις. Καλημέρα, Άρτεμις. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά, πίνω αυτό το καταπληκτικό καφεδάκι. Είναι τέλειο. Είναι απίστευτο. Μπράβο, παιδιά. Άρωμα Greek Croissants. Το καλύτερο καφέ, το καλύτερο εσπρέσο. Σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Γεύση, άρωμα, top. Λοιπόν, Άρτεμις. Ναι. Love Island, τι είδες? Είδα. Τελικό. Και τι έχουμε? Έχουμε να σχολιάσουμε τα ζώδια των παιχτών ως συνδυασμό, ως ζευγάρια. Τέλεια. Για να δούμε τελικά ταιριάζουν ή όχι. Για να δούμε. Νικητές μας ή λιγότερο νικητές μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τέταρτη θέση κατέλαβαν η Χριστίνα και ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, η Χριστίνα είναι Ταύρος και ο Αλέξανδρος είναι Τοξότης. Να πω ότι έχω, εκτός από την αστρολογική μου εμπειρία σαν ζευγάρι αυτών των συνδυασμών, έχω και δύο πάρα πολύ καλούς μου φίλους που έχουν αυτό το συνδυασμό ζωδίων, οπότε είναι και προσωπική εμπειρία και ενδείκνεται πάρα πολύ και σαν καλή φίλη αυτό το ζευγάρι, δηλαδή ακόμα και αν δεν τα βρούνε στην πορεία, γιατί μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούν αυτά τα δύο ζώδια. Είναι και τα δύο περιπετειώδη, θέλουν και απλά με ο συνδυασμός Ταύρου που είναι πιο σταθερός και λίγο μονόχνοτος, καλείται να σταθεροποιηθεί από την και να σταθμιστεί όλο αυτό το προφίλ από την τρέλα που του δίνει ο Τοξότης. Οπότε, παιδιά, είναι μια σχέση που μόνο βαρετή δεν είναι. Είναι πολύ ποικιλτή, έχουν συχνά πυκνά τσακωμούς, αλλά εν τέλει καταλήγουν μαζί. Εν τέλει μας πήραν την τέταρτη θέση για κάποιο λόγο. Ναι. Το κοινό μάλλον δεν συμφώνησε. Λοιπόν, τρίτη θέση, Νίκη και Φάνης. Τι έχεις να πεις για αυτό το ζευγάρι? Η Νίκη μας είναι ζυγός και ο Φάνης είναι Τοξότης. Εκρητικός συνδυασμός. Είναι βασικά, νιώθουν άνεση, δεν θα παραθούν ποτέ, παιδιά, όσο απίστευτο και αν φαίνεται. Αυτά τα δύο ζώδια έχουν ένα πολύ ρομαντικό story, στο οποίο γνωρίζονται είτε σε διακοπές, είτε σε νησιά, καλή ώρα. Ακόμα και σε στάσεις λεωφορείου έχουμε ζευγάρια που έχουν γνωριστεί με αυτό το συνδυασμό. Είναι μια απόλυτα ρομαντική σχέση, έχουν πάρα πολλά κοινά και αγαπάνε και τα δύο ζώδια την ποικιλία. Τους αρέσει να εξερευνούν διάφορα μέρη, καλή ώρα, και είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Δεύτερη θέση, βλέπουμε στη δεύτερη θέση τον Γιώργο και την Αναστασία. Τα οποία δύο ζώδια είναι καρμικά, όπως ήταν και της τέταρτης θέσης καρμικά. Το οποίο τι σημαίνει οι καρμικοί συνδυασμοί ζωδίων? Είναι δύο ζώδια τα οποία συνήθως δεν καταλήγουν μαζί στη ζωή, απλά έρχονται στο ένα στη ζωή του άλλου για να διδάξουν κάτι. Mm-hmm. Οπότε όπως και ο Ταύρος και ο Τοξότης, έτσι και ο Τοξότης και ο Καρκίνος είναι τα καρμικά ζώδια μεταξύ τους. Αυτός ο συνδυασμός λοιπόν του Τοξότη με τον Καρκίνο, όπως είναι ο Γιώργος και η Αναστασία, έρχονται για να διδάξουν ο ένας τον άλλο την ισορροπία. Ο καρκίνος είναι πιο κτητικός και κυκλοθυμικός, γιατί τα παίρνει όλα πιο προσωπικά. Και ο Τοξότης συνήθως δεν τον αντέχει. Αν κρατηθούν βέβαια ισορροπίες, ίσως και να τα κουτσοκαταφέρουν να είναι μαζί. Και για πες μας για τους μεγάλους νικητές του παιχνιδιού, τη Μαρία και τον Αργύρη, τι έχεις να πεις? Λοιπόν, είναι το πιο παράδοξο σαν συνδυασμό ζωδίων, γιατί είναι μια, είναι μια ασφαλή θέση. Μάλλον ο κόσμος είδε αυτή την ασφάλεια και τους επέλεξε. Mm-hmm. Βέβαια, διαφέρει από συνδυασμό σε συνδυασμό, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το ζώδιο, έχει να κάνει με όλο τον αστρολογικό χάρτη. Mm-hmm. Ίσως να είχαν κάποιον οροσκόπο που να ματσάρανε πιο πολύ. Τώρα, όσον αφορά αυτούς τους δύο, είναι μια ασφαλή σχέση στην οποία υπάρχει γκρίνια γενικότερα. Είναι και οι δύο πολύ άσχολοι. Βέβαια ο ζυγός, ο οποίος ζυγός είναι η Μαρία, είναι πιο δυναμικός, κατά είδα η μία η Μαρία, και πιο περιπετειώδης. Και σίγουρα εγώ ο καιρός παίρνει κάτι μέσα από αυτό, μαθαίνει πώς να το ρίχνει και λίγο έξω. Ο εργασιομανής, σταθερός, εγώ ο καιρός μας. Οπότε ναι, παίρνει ένας από τον άλλον κάτι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μας ανέλησες καλά τα ζευγάρια. Να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι όλοι οι Islanders έχουν επιστρέψει στην Αθήνα αφού το παιχνίδι έχει τελειώσει και πλέον στους καθημερινούς ρυθμούς ζωής. Εκεί να δούμε αν τα ζευγάρια αυτά επιβιώσουν ή αν τελικά χωρίσουν όπως συνήθως βλέπουμε στα περισσότερα reality αγάπης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα θεματάκι το οποίο είναι να κάνει τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Να δούμε ένα βιντεάκι και να σχολιάσουμε. Λογισμό και αυτοκριτική. Εννοείται. Δεν μπορώ να αλλάξω τη διαδρομή. Είμαι ευγνώμων για αυτή τη διαδρομή. Χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολλούς ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό μου και που με βοήθησαν για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Αλλά εντάξει, βέβαια έκανα τα λάθη μου. Και τώρα δηλαδή βλέπω πολλές νόριμες έτσι φάτσες. Λέω, μερικές ντρέπομαι να τους δω. Επειδή μας είναι πάρα πολύ εύκολο όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν από την εποχή
που η Κωνσταντίνα κάναμε αρχικά μαζί το «Μες στην καλή χαρά», που ήταν η τελευταία δική μου χρονιά της πρώτης φάσης των Α, και μετά εκείνη έκανε το «Σπίτι μου, σπιτάκι μου» και όλα αυτά, και ακούστηκαν, το ξέρει και η ίδια, πολλά για την εξουσία που είχε και στο κανάλι κτλ. Η απορία δική μου είναι η εξής. Μάλιστα, υπόθηκαν πολλά. Η Κωνσταντίνα Σφυροπούλου εμφανώς μετανιωμένη για κάποια λάθη του παρελθόντος, ίσως κάποιες συμπεριφορές τις οποίες τώρα πλέον δεν εγκρίνει. Είναι και σε μια φάση τώρα που αναθεωρεί το παρελθόν. Είναι βέβαια και εγγυούλα, εντάξει, η κοπέλα είναι σε μια πολύ ευαίσθητη φάση της ζωής της. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο τώρα έτσι να λέμε πολλά και να, είτε να τη στεναχωρούν είτε να την αγχώνουν. Καλό είναι σε αυτή τη φάση, όταν βρίσκονται γυναίκες, να λέγονται μόνο καλά πράγματα για να είναι χαρούμενες και ήρεμες. Παρ' όλα αυτά, όμως, δημιουργήθηκε μια κόντρα από ό,τι είδαμε μεταξύ του Ανδρέα Μικρούτσικου. Κόντρα. Είναι μερικό κόντρα. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος από μόνος του πήρε το λόγο και έκανε κάποια παράπονα. Πώς σου φάνηκε που είσαι συμφωνής ή διαφωνείς με τα σχόλια του Ανδρέα? Ήταν αρκετά επικριτικός, θεωρώ, στην παρούσα φάση. Εντάξει, ότι κάποια άτομα έχασαν τη δουλειά τους, ναι, σίγουρα είναι ένα στενάχωρο γεγονός. Και σίγουρα μεγάλο λάθος αν αυτά τα άτομα έχασαν τη δουλειά τους άδικα, μόνο και μόνο επειδή θα υπήρξε κάποια καπρίτσια από τη μεριά της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, ήταν και μικρότερη κιόλας, ίσως με κάποια εξουσία όπως υπόθηκε. Αλλά ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει κάποια πείρα στην τηλεόραση πολλά χρόνια, οπότε για να το λέει, έχει ένα backup στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, που σίγουρα ένα μικρό δίκαιο υπάρχει στην περίπτωση αυτή. Εσύ τι έχεις να πεις? Εγώ διαφωνώ απολύτως και θα σου πω γιατί. Όταν έχεις παιδεία, δεν προσπαθείς να λάβεις cloud και δημοσιότητα μέσα από πικρόχολα σχόλια. Ουσιαστικά, όταν είσαι ένας άνθρωπος του αναστήματος του Ανδρέα, που έχει κάνει όσα έχει κάνει, δεν είναι η Άρτεμις που λέει τα ζώδια, είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος και έχει μία απορία στη τηλεόραση. Όταν λοιπόν έχεις ζήσει τόσα και έχεις και μία δημοσιογραφική τοποθέτηση, δεν είναι απλά ότι είσαι παρουσιαστής, δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς με τέτοιο τρόπο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την Ναταλία που είπε ότι, και η Κατερίνα νομίζω το είπε, καινούριο, ότι το θέμα είναι ποιος δίνει την εξουσία σε αυτά τα άτομα. Η Κωνσταντίνα δεν βγήκε να πάρει την εξουσία μόνη στα χέρια της και να αρχίσει να διώχνει κόσμο. Έτσι. Κάποιος επενέβησε, και να μην επεκταθούμε τώρα σε αυτό το θέμα λόγω σεβασμού όπως το έχουν χειριστεί και πολύ ορθά στα προσπάσματα που είδαμε. Είναι αυτό, ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι εγώ ή εσύ θα βγούμε και θα έχουμε κάποια κονέ και θα έχουμε μια άποψη αντίοξη στον τάδε, δεν σημαίνει ότι θα γίνει και αυτόματα, κάτι άλλο μεσολαβεί, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ λάθος η τοποθέτηση του Ανδρέα πάνω στο Ξέρεις θέμα. Τι γίνεται όμως, όταν έχεις δημοσιότητα, όταν κυνηγάς τη δημοσιότητα και πλέον είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, πρέπει να δέχεσαι και την αρνητική κριτική και τη θετική. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος προβάλλεται καθημερινά στη τηλεόραση, προβαλόταν ή πλέον, ξέρω εγώ, είναι στην επικαιρότητα με τον τρόπο αυτό, να θέλει να ακούει μόνο καλά λόγια. Δεν μιλάω τώρα για την περίοδο της εγκυμοσύνης, που δεν ήταν μια καλή περίοδος να το θέσει αυτό το θέμα. Μπορούσε να περιμένει να το πει μετά από κάποιους μήνες, που η κοπέλα θα γεννούσε, να το διαχειριστεί λίγο καλύτερα με την ψυχολογία της. Θεωρώ ότι ήταν λάθος στιγμή. Το ότι θέλησε να πει αυτά που είπε, εγώ δεν το κρίνω αρνητικά. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει την άποψή του. Θεωρώ εγώ. Ίσως λίγο πιο κομψά. Ίσως να έχει κάποιο αποθυμένο Ανδρέα. Ίσως επειδή είναι και στον χώρο της τηλεόρασης, να έχει κάποιο γνωστό του ή φίλο του ή κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει κοντά και το έχει πάρει προσωπικά. Αυτό ναι. Από αυτή την άποψη μπορούμε να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε την σύγχυσή του. Αλλά άμα ήταν πλήρως αποστασιοποιημένος από όλο αυτό το θέμα, που λογικά δεν ήταν, ήταν λάθος αυτή η ένθερμη. Αυτό το ένθερμο ξέσπασμα, ας πούμε. Εντάξει, ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι και πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Έχει το αίσθημα του δικαίου πιο ανεπτυγμένο λόγω των πολλών χρόνων που έχει στην πλάτη του. Τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ίσως είναι και λίγο πιο αυστηρός από όσο θα έπρεπε. Εντάξει, αυτές οι κόντρες κατά καιρό συμβαίνουν στην τηλεόραση. Αλλά αργά ή γρήγορα, εντάξει, τα πράγματα λίγο εξομαλύνονται, τα βρίσκουν μεταξύ τους. Στο τέλος βλέπουμε
που αναθεωρούν ότι είχα πει μια κακή κουβέντα. Εντάξει, τώρα νερό και αλάτι, δεν έγινε τίποτα, το παίρνω πίσω. Που έχει υποθεί. Υπόθηκε για μηνύσεις. Υπόθηκε για μηνύσεις από την πλευρά της Κωνσταντίνας ότι θα κινηθεί νομικά σε άτομα τα οποία ουσιαστικά την κράξαμε, κάνανε αρνητική κριτική. Οπότε αν αυτό το θέμα πάρει συνέχεια, θα έχουμε τράβαλα στη τηλεόραση. Στο καθένα θα έχει δικιά μου να υποβάλει μια μήνυση, όταν νιώσει προσβαλλόμενος, θα νιώσει ότι κάτι υπόνεται για το όνομά του το οποίο θέλει να διελευκανθεί. Οπότε εντάξει, είναι δικαίωμά της να το κάνει αυτό. Αν το κάνει, καλά ξεμπερδέματα να έχουν. Εμείς ευχόμαστε να λυθεί αυτή η κόντρα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, μιας και ανέβηκα λίγο εντάξει το προηγούμενο. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, Άρτεμις μου. Μιας και χθες σας δείξαμε hot tourismus για χειμώνα και σας άρεσε πάρα πολύ, καθώς έγινε ένας χαμός στα social του καναλιού και της σελίδας μας, το Καλημέρα με τη Φωτεινή. Πάμε να δούμε άλλους 4 προορισμούς σήμερα, που η Άρτεμις συγκεκριμένα έχει επιλέξει για εσάς, για να δούμε. Α, καταπληκτική ορεινή Αρκαδία. Λοιπόν, έχεις πάει. Έχω πάει, είναι υπέροχα, είναι μαγικά, είναι ό,τι πρέπει για το χειμώνα. Είναι ένα τοπίο το οποίο, εντάξει, το λέει και το όνομά του, συνδυάζει βουνό, συνδυάζει αυτό που λέμε τζάκι, ζεστασιά, θαλπορή. Έχει βασικά και χωριά να επισκεφτείς κοντά. Έχει τη Δημητσάνα, έχει τη Βιτίνα, έχει τη Στεμνίτσα. Δεν ξέρω αν έχεις. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, να πάτε κάπου και μετά να έχετε σχεδιάσει και τις υπόλοιπες μέρες να επισκεφτείτε και διάφορα χωριά. Έχει γραφικότατα χωριά. Μπορείτε να κάνετε φωτογραφίες ωραίες. Παραδοσιακά μαγαζάκια, φαγητό πολύ. Πολύ ωραία γραφικά σπίτια γενομήνης. Υπέροχα, υπέροχα. Να μην ξεχάσετε. Να πάει. Και να μην ξεχάσετε να πάρετε λίγο από το μέλι του Ελάτου. Είναι μοναδικό. Αράχοβα. Καλά, Αράχοβα. Και ποιος δεν έχει πάει στην Αράχοβα. Το νούμερο είναι κοσμοπολιτικό μέρος για το χειμώνα. Σκι, ιστορίες. Έχω πάει με το σχολείο, βέβαια. Φοβερά μέρη για φαγητό, για ποτό, συνδυάζει τα πάντα. Η Αράχοβα είναι... Μην κοιτάνε με σκέφτες. Έχουμε και ένα επισκέπτη. Έχεις πάει στην Αράχοβα. Πάει στην Αράχοβα. Η Αράχοβα είναι από τα πιο ρομαντικά γραφικά και ζεστά μέρη για να επισκεφτείς. Πίνεις τον καφέ σου, βλέπεις αυτά τα μαγευτικά τοπία και μην ξεχάσετε βέβαια να ανεβείτε το 264 σκαλιά μέχρι το Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εξωτρήσει βλέπω. Τα έχω ανέβει γι' αυτό. Αυτό το κομμάτι είναι μοναδικό, καθώς όλος ο παραδοσιακός οικισμός απλώνεται μπροστά σου και πραγματικά μπορείς να παθενατήσεις τα τοπία. Ναι, θα παθενατήσεις και σε το τοπίο. Πάμε να δούμε τον επόμενο προορισμό. Κάνε σχέδια. Νάπλιο. Έχεις πάει στο Νάπλιο. Φυσικά και έχω πάει στο Νάπλιο. Εγώ πήγα τώρα 28η. Νάπλιο. Πώς τα πέρασες? Φοβερά, παιδιά, καταπληκτικά. Πήγαμε βέβαια για μονοήμερη. Αλλά... Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, εσύ έχεις πάει Νάπλιο. Πάντα μαζί, μείνεις όλους τους προορισμούς, δεν βλέπεις. Εσένα θα έρθει στο Ναύπλιο, πες μας ένα γουπ. Στην πόλη του Ναυπλίου δεν θα βαρεθείς ποτέ, καθώς μπορείς να ανηφορήσεις στο παλαμίδι. Και δεν είναι τα σκαλιά, δεν είναι 293, αλλά 999. Εναλλακτικά, αν βαρεθείς. Η Φωτεινή γενικά έχει μια 3 ώρα τα σκαλιά, όλων των περιοχών κοντά στην Αθήνα. Εσύ που μάλλον που βαριέσαι να ανεβαίνεις τα σκαλιά, θα πάρεις το κινητό και θα πας μια βόλτα μέχρι τον Αργολικό. Πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα? Πολύ καλύτερη από το να μετρήσεις την 999 σκαλιά του Παλαμιδίου. Θα περπατήσεις περιμετρικά, κάνοντας το γύρο από το κάστρο, κάνοντας το γύρο από την γνωστή Ερβανιτιά και θα συνεχίσεις τον περίπατό σου κατά μήκος της παραλιακής, βλέποντας το γνωστό σε όλους μπουτς, το οποίο τραβάει τα βλέμματα. Και αν είστε φαν των εξτιοθέατων, σας προτείνω να επισκεφτείτε την πλατεία Φιλελλήνων, έτσι ώστε να πάρετε ένα τρενάκι και να κάνετε μια 20 λεπτή βόλτα και να φωτογραφίσετε έτσι όλα τα αξιοθέατα και τα μνημεία της περιοχής. Και κάπου εδώ, εγώ η Άρτεμις και η Μίνη, θα σας αφήσουμε. Σειρά έχει η Άρια Δαμουλάκη. Άρτεμις, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, φιλάκια πολλά.
Ζωντανέψτε τις εικόνες των αναμνήσεών σας. Δώστε μια vintage αισθητική και δημιουργήστε μια μοναδική ατμόσφαιρα με τα χρώματα κυμολίας All Times. Από την Κοσμοχρώμη.